Πώ πάει ο προεκλογικό αγώνα, Πάει πολύ καλά ο προεκλογικό αγώνα και κάθε μέρα πάει και καλύτερα διότι συναντάμε πολλού ανθρώπου, κάθε γενιά, οι οποίοι ε. έχουν ανάγκη για μια άλλη σελίδα και στην πολιτική ζωή του τόπου και στη δικιά μα παράταξη. Προσωπικά τι παρακολουθείτε τι δημοσκοπήσει και πόσο του δίνετε σημασία. Τι παρακολουθώ, του δίνω πάντα σημασία στι δημοσκοπήσει. Ε, αλλά εδώ πέρα είμαστε για να διαψεύδουμε τι δημοσκοπήσει. Το έχουμε κάνει πολλέ φορέ στο παρελθόν. Και αυτό είναι γιατί κανένα δεν μπορεί να ξέρει πόσοι θα έρθουν να ψηφίσουν, αλλά και κανένα, ξέρετε, δεν πιάνει το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται από κάτω. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη, ξέρετε, για εμβάθυνση τη δημοκρατία, αντιμετώπιση όλων των ανισοτήτων που είχαμε τα τελευταία χρόνια, ευκαιρίε σε κάθε γενιά και φυσικά να μιλήσουμε Τη γλώσσα τη αλήθεια, όχι αυτά αναφορικά. Δηλαδή, πολλοί το καταλαβαίνουν ότι έχουν στο μυαλό του ότι είναι το πασό και το κίνημα αλλαγή, το επίκεντρο των εξελίξεων. Το επίκεντρο των εξελίξεων είναι η κοινωνία και τα προβλήματά τη. Εκεί λοιπόν δίνω εγώ τη βαρύτητά μου όλο αυτό το χρονικό διάστημα και προσπαθώ να βάλω τη συζήτηση ε, στην ατζέντα. Άκουγα προηγουμένω και τον Υπουργό Οικονομικών και θέλω να κάνω ένα σχόλιο, διότι φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται εκτό του πλαισίου στο οποίο κινείται η κοινωνία σήμερα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από το Ταμείο Ανασυγκρότησης. Αντιμετωπίζουν κάθε μήνα περισσότερες τιμές στο ρεύμα, περισσότερες τιμές στις πρώτες σύλλε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει. Έτυχε στι περιοδίε που έκανα να είμαι μπροστά σε δύο-τρει mm -hmm. ανθρώπου που ζητούσαν πώ άνοιξαν τον καινούργιο του λογαριασμό τη ΔΕΗ mm -hmm. και τα επιφωνήματα καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν τα πιο σημαντικά. Πάντω, κύριε Χριστίδη, στιγμή παρακολουθούμε μια διαδικασία. Είστε έξι mm -hmm. υποψήφοι mm παράλληλα όλοι. Δηλαδή δεν τέμνεστε πουθενά. ενώ ότι είναι μια διαδικασία χωρί αιχμέ. Δεν θα ήθελα να τη χαρακτηρίσω όπω. Ε, flat, ε, χαρακτηρίσαι ε, έτσι. Flat, αυτό. Δηλαδή, δεν, όλοι ευτυχισμένοι είστε, δεν έχει κανένα να πει τίποτα για κανέναν άλλον. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι. Συμφωνείτε σε όλα, δηλαδή. Δεν πιστεύω ότι είναι έτσι. Υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία μπαίνουν στη συζήτηση και προσωπικά αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο από την πρώτη στιγμή τάχθηκα υπέρ τη λογική ε, των ε, debate. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει ήδη και πρέπει να γίνει. Και Θα πάρω μία πρωτοβουλία να επικοινωνήσω και με όλου του υπόλοιπου συνυποψηφίου ακριβώ προ αυτή την κατεύθυνση. Και τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίο έχει αρνηθεί. Προφανώ, γιατί θεωρώ ότι όλοι πρέπει την να, να κάτσουμε. Αυτή είναι άρνηση Παπανδρέου για παράδειγμα. Πώ τη σχολιάζει ο Παπανδρέου. Δεν, δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο γύρω από όλα αυτά. Πιστεύω, πιστεύω ότι πρέπει να κάτσουμε όλοι ο ένα δίπλα στον άλλον, ε. διότι θα σηματοδοτήσουμε και την πολιτική ενότητα, αλλά θα δώσουμε και τι απαντήσει για τι οποίε πριν ρωτούσε ο κύριο Κούτρα. Για το τι πιστεύουμε για το μέλλον τη χώρα πρώτα απ' όλα και φυσικά για το μέλλον τη παράταξη. Ναι, αλλά υπάρχει ε. και παρελθόν στην παράταξη, δεν υπάρχει μόνο μέλλον. Ε, σωστά. Δηλαδή. Κάποιος ε, έχει μια αρχή α, α, απευθύνεστε στον, στον, ελληνικό λαό σαν να είστε γεννημένοι τώρα όλοι περίπου. Ναι, ε, κοιτάξτε... Δηλαδή, το Πασόκ έχει μια ιστορία. 40 τόσων ετών στην και Οι υποψήφοι επίση έχουν τη δική του διαδρομή μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό, αυτό, δεν αυτό, αυτό αυτοί αυτοί είναι κάτι το οποίο νομίζω υγεσία. ότι αξιολογείται από τον καθέναν. Λέω και το λέω και στι ομιλίε μου πάντοτε ότι είναι η ιστορία αυτή η οποία αφορά το παρελθόν. Η πολιτική αφορά το παρόν και το μέλλον. Ναι. Επομένω, εδώ να συγκρουστούμε. Έχετε ξεμπερδέψει δηλαδή με το παρελθόν. Να να... παρελθόν να το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτό. Προσωπικά νιώθω ότι έχω ξεμπερδέψει. Δεν έχω να συζητήσω κάτι το οποίο αφορά το παρελθόν. Ξέρω τι δύσκολε επιλογέ οι οποίε έγιναν ήμουνα εκεί. Mm -hmm. Ξέρω τι πολύ δύσκολε επιλογέ οι οποίε έγιναν όλη αυτή τη δεκαετία, mm -hmm. τι βίωσα. Mm -hmm. Ξέρετε, να, το να είσαι Πασόκ <κοκ> το 2015 ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όντω. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο άλλαξε. Ναι, Με αυτό... τη συνέπεια, τη συνέχεια και την καθοδήγηση την οποία έχει η Φώφη γεννηματά mm -hmm. στα πράγματα. Η οποία πρέπει να πούμε ότι αν ζούσε σήμερα η Φώφη γεννηματά. Γεννηθή. Έχει γεννηθεί και σήμερα. Η διαδικασία αυτή, κύριε Χριστίδη, θα μεγαλώσει ή θα μικρύνει το, το Πασόκ, το κίνημα αλλαγή. Και γιατί το λέω αυτό. Το πρώτο είναι αν θα μείνετε όλοι μαζί μετά τι ε, εκλογές. Και το δεύτερο ε, είναι εάν τα ποσοστά τα οποία βλέπετε δείχνουν μια δυναμική ανόδου. Θα σα πω τι ζω εγώ όπου έχω πάει στη χώρα και δεν έχω πάει σε λίγα μέρη αυτή τη στιγμή, έρχονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έκαναν και διαφορετικές επιλογές τα προηγούμενα χρόνια. Mm -hmm. Από το ότι δεν ψήφιζαν μέχρι το ότι έκαναν άλλες πολιτικές επιλογές. Κάθε γενιάς άνθρωποι, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ανάγκη για μια ανανέωση με περιεχόμενο και ουσία. Και αυτή την ανανέωση θέλω να την εκφράσω, γιατί τα προβλήματα είναι παντού γύρω μας, αφορούν την επισφάλεια στην εργασία, αφορούν τα ζητήματα της ανεργίας, ειδικά στις ηλικίες 18-35, αφορούν τις αδικίες οι οποίες έγιναν τα προηγούμενα χρόνια σε αυτούς που αποκαλούσε ο Ανδρέα που πατριώ περήφανα γυρατιά, άρα σήμερα, ειδικά σήμερα, που τιμούμε, αν θέλετε. Και το Πολυτεχνείο με το σύνθημα Ψωμί, ναι. Παιδεία, Ελευθερία. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει. Και αν υπάρχει δυνατότητα για να αντιμετωπίσουμε τι οικονομικέ ανισότητε, αν υπάρχει δυνατότητα να δώσουμε ξανά προοπτική και να αντιμετωπίσουμε και τα fake news. Γιατί βλέπω και βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι και σήμερα κινούνται στη λογική. Δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ τα ζητήματα αυτά τα οποία ξέρουμε από την ιστορία του το πώ διαμορφώθηκαν. Είμαστε απέναντι σε αυτέ τι λογικέ, ακριβώ διότι πιστεύουμε Μες. ότι η χώρα μα πρέπει να κάνει βήματα μπροστά.